Η παλιά οικία που είχε εκτιστεί πριν δεκαετίες στο μέσον της οδού Αχιλοπούλου μεταξύ της 54ου Συντάγματος και της Μακρινίτσης γκρεμίστηκε σήμερα το πρωί, δίνοντας κυκλοφοριακή ανάσα στην περιοχή. Παρών στην κατεδάφιση ο Δήμαρχος Βόλου που χαρακτήρισε εξωφρενική την κατάσταση στη συγκεκριμένη γειτονιά. Πριν ένα μήνα, ενάμιση πέρασα από εδώ και λέω τι γίνεται, είμαι σε άλλη πόλη. Στο πουθενά ένα σπίτι στη μέση δεν είχαν την ικανότητα, τόσο άχρηστοι ήταν όλοι αυτοί πραγματικά. Μετά λένε δεν βρίζω. Να απολωτριώσουν εδώ το σπίτι αυτό, να δώσουν στους ιδιοκτήτες τα λεφτά, ώστε να γίνει διάνοιξη του δρόμου, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Τώρα όλος ο κόσμος που ερχόταν από εδώ, κοιτάξτε 10 μέτρα δρόμος, κεντρικός δρόμος. Μόλις φτάνανε εδώ κάνανε γύρω-γύρω για να συνεχίσουν. Είναι για ντροπή μιλάμε. Αυτόν τον Βόλο θέλανε, αλλά ο κόσμος αποφάσισε να κοιτάξουμε μπροστά το μέλλον. Σε 10 μέρες θα ανοίξει ο δρόμος όλος, θα δοθεί σε κυκλοφορία. Ο κόσμος έχει βγει στα μπαλκόνια, δεν το πιστεύει. Με ανακούφιση υποδέχθηκαν οι περίοικοι την κατεδάφιση της εγκαταλελειμμένης οικίας. Μελέτες, κόντρα μελέτες, επανειλημμένες τοπογραφίσεις, καμία εξέλιξη. Και η κατάσταση κατέστη πολύ αφόρητη, διότι και βρωμούσε γενικώς η κατάσταση λόγω της παράγκας που υπήρχε, αλλά και ήταν και άντρο ακολασίας. Δεν μπορούσε εύκολα να περάσει ένα όχημα. Κάναμε τον κύκλο, η 54η όπως βλέπετε είναι μονόδρομος προς τη θάλασσα, προς τα κάτω. Από εδώ δεν μπορούσες να ανεβείς, έπρεπε να πας στην οδό μεταμορφώσεως. Κύκλο τεράστιο για να μπορέσεις να μπεις παράνομα πάλι στην οδό Αχιλοπούλου. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού αποζημιώθηκαν από το Δήμο Βόλου στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας απαλωτρίωσης. Είναι 4 κληρονόμοι, τους βρήκαμε, ήρθαμε, κάναμε τη συμφωνία και το ποσό που συμφωνήσαμε, όλα καλά. Όχι απολωτριώσεις όπως κάνανε αυτοί του 1989, δεσμεύαν τις περιουσίες των πολιτών και δεν πληρώναν τίποτα. Γίνε για τρέλα αυτό το πράγμα. Η γυναίκα που βλέπετε είναι μια από των ιδιοκτητών της παλιάς οικίας που κατεδαφίστηκε σήμερα. Η ίδια μένει χρόνια σε άλλο σπίτι. Το συγκεκριμένο είχε κτιστεί από τη γιαγιά της. Η γιαγιά είχε γύρω-γύρω όλα η κόπηδα και το δικό της έμενε μέσα στο δρόμο μετά. Έμενε και δεν τον κρεμίσαν μετά. Δεν μένατε εσείς ή κάποιος άλλος κληρονόμος σε αυτό το σπίτι? Έμενα, πώς δεν έμενα εγώ, έμενα. Μέχρι πότε μένατε? Εγώ έμενα και 30 χρόνια. Τώρα μένετε λίγο πιο πέρα. Ναι. Γιατί πιθανόν ήσαν τα πεθυρικά μου, έφυγα κι εγώ, έφυγε σε άλλο σπίτι. Έπρεπε να ανοίξει ο δρόμος. Και να ανοίξει ο δρόμος. Δεν μπορούσε να είναι κλειστός. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Βόλου, με αφορμή αυριανή συνέντευξη τύπου και για το θέμα του ακινήτου του νοσοκομείου μεταξύ των οδών Ιάσονος, Κάπα Καρτάλη και Αργοναυτών, που επρόκειτο να μετατραπεί σε δημοτικό πάρκινγκ, αναφέρθηκε στις νομικές ενέργειες τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη ο Δήμος εναντίον της διοίκησης του Αχιλοπουλίου μετά τη χθεσινή δημοπρασία που τελικά πλειοδότησε ο ιδιοκτήτης γνωστού ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης. Πήγα εχθές και τους ενημέρωσα ότι αυτή η διαδικασία είναι παράνομη. Δεν γίνεται να έχετε από την νεωτέρων μνημείων που να σας λέει ότι εντός των ημερών θα αποφασίσουμε εάν θα κριθεί διατηρηταίο ή όχι και εσείς να το βγάζετε στον πληστηριασμό και επίσης να έχετε και επιστολή ότι επανειλημμένως σας έχουμε οχλήσει τα τελευταία 6 χρόνια για να το πάρει ο Δήμος για να το εκμεταλλευτεί για προς όφελος των πολιτών και εσείς να μην τα λαμβάνετε υπόψη. Άρα η διαδικασία είναι παράνομη. Όμως ποια ήταν η πρεμούρα να βιαστούνε? Ποιος ξέρει, για ρωτήστε τους εαυτούς σας, δεν είστε και εσείς κορόιδα, γιατί βιαζόντουσαν,